Γεια σας, καλησπέρα. Θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα βιβλίο που έχει γράψει η μητέρα μου και έχει εκδοθεί της εκδόσης Αγγελάκη, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέγεται «Έλληνες σε θέσεις κλειδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Αφορμή για να γράψει αυτή τη μελέτη της η μητέρα μου ήταν αισθάνθηκε το πάθος της για την ιστορία. Καταρχάς η μητέρα μου ονομάζεται Σούλα Ροδοπούλου, κατάγεται από το Βραχάτι Κορινθίας, ήταν εκπαιδευτικός και σχολικός σύμβουλος. Και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την παιδική νεανική λογοτεχνία και με θέματα και με την ιστορία. Σε αυτό το βιβλίο, εδώ πέρα, η αφορμή της που ήταν να το γράψει το πάθος της για την ιστορία. Ήταν η δυναμική και πρωταγωνιστική παρουσία των Ελλήνων στην ανάπτυξη και στην επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συχνά αναρωτιόταν η μητέρα μου κατά πόσο κυβερνούσαν οι Οθωμανοί το πολυεθνικό κράτος τους, που έπιανε περίπου το χώρο της αλλοντινής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από τη βάση ως την κορυφή, και αυτό είναι διαπίστωση, της κρατικής εξουσίας ήταν οι Έλληνες, ήταν εκείνοι αυτοί που διοικούσαν. Αρκετοί μεγάλοι βεζίριδες, οι αρχηγοί του στρατού και του ναυτικού, οι διοικητές περιοχών, οι υπουργοί, οι πρεσβευτές, οι μεγάλοι ηγεμόνες, οι διάφοροι απεσταλμένοι, οι διερμηνείς ήταν Έλληνες. Το πιο επίλεκτο σώμα του στρατού, οι γενίτσαροι κατά κανόνα, ήταν αίμα μας. Οι σπαχίδες, το ισχυρό υπηκό τους, πάλι ελληνικής καταγωγής. Των περισσότερων σουλτάνων, οι μανάδες, οι γυναίκες, οι ευνοούμενες ήταν Ελληνίδες. Όπως και των πιο πολλών αξιωματούχων και των κατωτέρων ακόμα βαθμούχων. Πολλοί από τους εξισλαμιστέντες μυστικά βοηθούσαν τη φυλή τους. Στο μέλλον θα υπάρξουν σίγουρα ακόμη περισσότερα στοιχεία για αυτούς τους εξισλαμιστέντες βέβαια. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα κίνημα στον Πόντο, το οποίο είναι κρυφοχριστιανοί. Το κείμενο αυτό δεν έχει αυστηρά δοκιμιακό χαρακτήρα, γιατί ήταν ένα κείμενο που είχε στόχο να είναι ευχάριστο και προσιτό σε όλο τον κόσμο και για αυτούς που δεν έχουν γνώσεις ιστορίας. Είναι μια εκλεκευμένη παρουσίαση. Δεν έχω σκοπό να σας μιλήσω για τους μεγάλους ηγεμόνες, Σούτσους, Καρατζάδες, Μαυρογέννηδες, Υψηλάτιδες, Μαυροκορδάτους, παρά ελάχιστα. Όλοι μας, ή μάλλον μερικοί από μας ξέρουν, πως πρόσφεραν αρκετά στον ελληνισμό στις χώρες που ηγεμόνευσαν. Ούτε για τους μεγάλους δραγωμάνους. Και αυτοί είναι το ίδιο γνωστοί στους Έλληνες. Θα σας μιλήσω για κάποιους άλλους που διέθεσαν τον εαυτό τους με τη θέλησή τους και χωρίς αυτήν στην εδραίωση των Οθωμανών στον χώρο της άλλοτε τρανής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ακόμη πιο πέρα. Θα μιλήσω για αυτούς που μουσουλμάνοι όντες προσπάθησαν να βοηθήσουν το γένος τους με τίμημα θέσεις, αξιώματα και την ίδια τη ζωή τους ακόμα. Ξύπνησαν μέσα τους οι μνήμες, ξαναζωντάνευσαν οι παραδόσεις και η ιστορία της φυλής τους. Οι πανούργοι και άξιστοι Οσμανλίδες δεν θα είχαν κάνει τίποτα χωρίς το μυαλό και τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων που υπήρξαν σάρκα από τη σάρκα μας και αίμα από το αίμα μας. Ο αμόρφωτος αλλά πανέξυπνος Οσμάν πολιορκεί το φρούριο της Νικομίδιας. Ο διοικητής του Μιχαήλ Κέσες ή Κότσιφας αμήνεται στεναρά. Μάταια περιμένει ενισχύσεις από τη βασιλεύουσα. Πιέζεται. Η ανησυχία του κορυφώνεται, φτάνει στην απόγνωση. Ποια θα είναι η μοίρα του και όλων αυτών που πολεμούν μαζί του? Ο άμαχος πληθυσμός θα πληρώσει το μεγάλο φόρο του αίματος. Αποφασίζει να καταθέσει τα όπλα. Ζητάει μια συνάντηση με τον Οσμάν. Αυτός εντυπωσιάζεται από την παρουσία και το λόγο του Μιχαήλ Κότσιφα. Δέχεται την παράδοση της Νικομίδιας με τους όρους που του βάζει ο Βυζαντινός πολεμιστής και αξιωματούχος. Καταλαβαίνει πως το συμφέρει να έχει φίλο του αυτόν τον Έλληνα. Θαυμάζει τη μόρφωση και την πείρα του. Ήταν η πιο έξυπνη κίνηση της ζωής του όταν τον κάνει μυστικό σύμβουλό του. Με τη βοήθειά του βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη του μικρού του κράτους. Διαβάζοντας τις συμβουλές που έδωσε στον Οσμάν και ύστερα στον διάδοχό του Οφράν, μένουμε κατάπληκτοι για τη γνώση του κόσμου που είχε. Πόσο καλά έξερε την οτροπία των κατοίκων της περιοχής της Μικρασίας, βαθύς ανατόμωση της ανθρώπινης ψυχής. Δίνει την εντύπωση πως μια ζωή αυτός ο στρατιωτικός δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να μελετά και να φιλοσοφεί. Κάποια στιγμή θα αναρωτηθούμε μήπως είχε φτάσει στα χέρια του το εγχειρίδιο του Μακιαβέλη, αλλά όχι, ο Μιχαήλ Κέσες προηγείται εκείνο. Η περίοδος που μιλάμε είναι γύρω στα 1280 και ο Μακιαβέλη έζησε από το 1469 στο 1527. Τέτοια σύμπτωση απόψεων. Μήπως Ιταλός πληροφορήθηκε από εμπόρους ταξιδιώτες και από άλλους Έλληνες τον τρόπο σκέψης του δικού μας. Οι βασικές συμβουλές που έδωσε στον Οσμάν και αργότερα στον Οχράν ήταν οι εξής. Να είναι σκληρός και αδυσόπιτος εκείνους που είναι πιο αδύνατοι από εσένα.
στους πιο δυνατούς να δείχνεις πως τους σέβεσαι και τους υπακούς, να είσαι δουλικός και να τους κολακεύεις στο έπακρον ώστε να καταλάβεις ότι έχασαν τη δύναμή τους. Άμα συμβεί αυτό, να επιτίθεσαι αμήλικτα χρησιμοποιώντας και την πονηριά σου, χωρίς καμιά λύπηση να τους συντρίβεις. Να μην είσαι ευγνώμος σε κανένα. Να μην θυμάσαι καμιά ευεργεσία του ανθρώπου που έχεις βάλει ως στόχο σου αν θέλεις να πετύχεις. Να είσαι διπλωμάτης και να κάνεις ελιγμούς ανάλογα με τις περιστάσεις και τα συμφέροντά σου. Να εντυπωσιάζεις τον κόσμο με θαυμαστές ενέργειες απρόσμενες ώστε να έχουν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Αυτά, και μιλάμε τώρα για να επαναλαμβάνω για τον Μιχαήλ Κέσε, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Οσμάν. Ο οποίος με αυτές τις συμβουλές φαίνεται σαν πρόλαβε το Μακιαβέλι. Με αυτές τις συμβουλές του λοιπόν που τις ακολούθησε κατά γράμμα ο Οσμάν, έγινε αδίστακτος και κυνικός. Διέλυσε τον ευεργέτη του Σουλτάνο του Ικονίου Αλαϊδίν τον Τρίτο, που υπήρξε σπουδαίος ηγεμόνας, με δύναμη και έγκλη, αλλά έκανε το λάθος να εμπιστευτεί τον Οσμάν και να τον ευεργετήσει. Μικρός και ασήμαντος ήταν τότε, αλλά ο Αλαϊδίν τον τίμησε και του πρόσφερε ηγεμονικά σύμβολα, ουρά λόγου, τύμπανο και σημαία, και έτσι τον καθιέρωσε ως μικροσουλτάνο. Όταν πήρε το δωρίλαιο, διέταξε να σχίσουν την κοιλιά και να βγάλουν τάντερα έξω, ενώ ακόμη ήταν ζωντανός του διοικητή Κάλαντον ή Καλοϊωάννης. Είχε την αποκοτιά, βλέπετε, να αντισταθεί ηρωικά. Μετά πάντρεψε την κόρη του Κέσε με το γιο του Κάλαντον, πρικίζοντας το ζευγάρι πλουσιοπάροχα. Λίγες μέρες μετά, περνώντας από την αγορά, είδε έναν Τούρκο να θέλει να αρπάξει τα υπάρχοντα ενός χριστιανού. Ενεργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κορανίου ενάντια στον άπιστο. Ο Οσμάν, για να προκαλέσει τον θαυμασμό των υπηκόων του, Οθωμανών και Χριστιανών, διατάζει την επιστροφή των αρπαγμένων. Σταματά τις λαιλασίες και επιβάλλει την τάξη. Όλοι τότε τον αποκάλεσαν δίκαιο και συνετό. Οι δικοί μας καταχάρηκαν. Πολλοί έγιναν στρατιώτες του αλλαξοπιστώντας. Σειρά να βασιλέψει έχει ο Χράν, αγράμματος αλλά έξυπνος, έχοντας κοντά του τον Μιχαήλ Κέσε ή Κότσιφα, μεγαλουργή, ακολουθεί πιστά τον τρόπο σκέψης του μυστικοσυμβούλου, όπως έκανε πριν ο πατέρας του. Φιλόδοξος, μαχητικός και ικανός, ονειρεύεται να μεγαλώσει την επικράτειά του. Αποφασίζει να απλωθεί δυτικά, αρπάζοντας βυζαντινά εδάφη. Πριν χτυπήσει, κάνει πολεμικό συμβούλιο. Όλοι συμφωνούν με την απόφασή του, εκτός από τον θείο του Δινδάρ, που είναι 90χρονος. Δεν θα μπορέσει να πάρει αυτά τα μέρη γιατί δεν έχει πολύ στρατό και θα καταστραφεί, λέει ο γέρος. Τι ήθελε να αντιλογήσει, γιατί να δώσει αυτή τη συμβουλή, ο Οχράν παρουσία όλων διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Ο τρόμος σκοτεινιάζει τα μάτια των συγκεντρωμένων. Βαθιά σιωπή πέφτει ανάμεσά τους. Ο τρομερός μυστικοσύμβολος έχει κάνει πάλι τη δουλειά του. Ορμητικός Οθωμανός ρίχνεται πάνω στα χωριά και τις πόλεις. Ο ένας μετά τον άλλον διοικητές των περιοχών παραδίνονται. Τις διαπραγματεύσεις για την παράδοση της Προύσας τις κάνει ο Κέσες. Στην τελική συμφωνία μπαίνει και το ποσό των 30.000 χρυσών νομισμάτων για να μην καταστραφεί η πόλη. Από τότε καθιερώνεται η πληρωμή αυτή για κάθε περιοχή που απειλείται, αν επιθυμεί τη σωτηρία της. Φρούραρχος της πόλης αυτής ήταν ο Έλληνας Ορνός ή Ευρενός, άντρας αντρίος και πεισματάρης, κρατούσε γερά. Έκανε συχνές εξόδους, προκαλώντας μεγάλη φθορά στους πολιορκητές. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τον νικήσουν. Όμως ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος ο Δεύτερος, 1282-1328, τον διέταξαν συνθηκολογήσει. Εξόργιστος ο Ευρενός. Δεν την άντεξε μια τέτοια ταπείνωση. Ασπάστηκε τον Ισλαμισμό όταν έγινε η παράδοση. Ήταν η χρονιά του 1326 μετά Χριστό. Η Προύσα γίνεται πρωτεύουσα των Οθωμανών. Άραγε θα έφταναν ως εκεί ο Οσμάν και ο διάδοχος του Οχράν, αν δεν έστεκε δίπλα τους ο Μιχαήλ Κέσες. Δικό του έργο ήταν η εξάπλωσή τους. Αυτός ουσιαστικά κυβερνούσε. Με το μυαλό του και με τα όπλα τους εδραίωνε τη δύναμή τους και τη δύναμή του γιατί απόλυτα αναγνώρισαν την προσφορά του. Τον τίμησαν όσο κανέναν άλλον οι Οθωμανοί. Είχε ό,τι ήθελε στη ζωή του. Έζησε σαν σουλτάνος. Επί αιώνες τιμούσαν και τους απογόνους του, που άφησαν όνομα για τη δόξα και το μεγαλείο τους. Συνέχισαν και αυτοί να στηρίζουν και να κατευθύνουν την τύχη του νεαρού και αργότερα μεγάλου και δυνατού Οθωμανικού κράτους. Στη διαθήκη τους ο Οσμάν και ο Χράν έγραψαν πως κανένας ποτέ δεν θα πειράξει τους Μιχαλογλίδες ή και σε Εογλούδες. Ο Μιχαήλ Κέσες παρέμεινε χριστιανός, πολλοί όμως από τους δικούς του χωρίς καμία πίεση έγιναν πιστοί του Ισλάμ. Ο Ανδρόνικος ο Τρίτος ο Παλαιολόγος πεθαίνει το 1341. Ο Ιωάννης ο Κατακουζινός και ο Ιωάννης ο Πέμπτος ο Παλαιολόγος διεκδικούν το θρόνο. Αρχίζει ένας εμφύλιος πόλεμος που τελειώνει με την νίκη του πρώτου, του Ιωάννη Κατακουζινού δηλαδή. Δυστυχώς όμως για μας οι Τούρκοι με τον Οχράν έβαλαν το πόδι τους στην Ευρώπη. Γιατί βοήθησαν τον Κατακουζινό να πάρει τη Θεσσαλονίκη από τους αντιπάλους του. Και έβαλαν πόδι γιατί η φιλοδοξία του σφετεριστή αυτοκράτορα ήταν άμετρη. Βλέπετε, εκμεταλλευόντουσαν οι Τούρκοι τις δικές μας αδυναμίες και τους δικούς μας εμφύλιους πολέμους. Απογύμνωσε λοιπόν
της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης για να πληρώσει στον Τούρκο Σουλτάνο μισθοφορικό στράτευμα 20.000 Τούρκων. Υποσχέθηκε από πάνω και ένα φρούριο στη Θρακική Χερσόνησο. Μετά άνοιξε η όρεξη των συμμάχων και έπεσαν πάνω στη Θράκη. Την ερήμωσαν. Κινδύνευσε η Ανδριανούπολη και αυτή η πρωτεύουσα. Άρπαξαν τις πολυάνθρωπες και ευημερούσες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Δεξί του χέρι στις επιχειρήσεις αυτές ήταν ο γιος του Σουλεϊμάν που γεννήθηκε μαζί με τον Μουράτ τον πρώτο από την Ελληνίδα γυναίκα του Ολοφύρα, κόρη του φρουράρχου του φρουρίου Γιαρή Χισάρ. Ήρθε και η ώρα ενέσου πεθεριού. Δεν δίστασε ο Βυζαντινός βασιλιάς να δώσει στον 60χρονο Οχράν τη μόλις 16χρονη κόρη του Θεοδώρα. Δεν ήταν μόνο ο Μιχαήλ Κέσσες που βοήθησε τον Οχράν με τις πολύτιμες συμβουλές του, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο Εταιριάρχης Μαυραζόμης και ο γιατρός Ταρονίτης. Μάλιστα τότε φιλοξένησαν τον εχμάλωτο Γρηγόριο Παλαμά. Μεσολάβησαν για χάρη του στον ηγεμόνα για να ελευθερωθεί και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Οι χριστιανοί στην περιοχή της Κεσάριας μάζεψαν τα χρήματα των λίτρων για τους συντρόφους του. Ο Οχράν υπόφερε από ένα δοθυΐνα, επικίνδυνο μάλιστα, στο λαιμό του. Ο βασίλειος Ταρονίτης του έκανε επέμβαση με επιτυχία και τον έσωσε. Έκτοτε έγινε για τον Σουλτάνο ο Θεός. Ο Μαυροζόμης ήταν Έλληνας εμμύρης. Έπαιζε σημαντικό ρόλο στις εκστρατείες κατά της αρμενικής κηλικίας στις αρχές του 13ου αιώνα. Εξαιρετικό σημαντικό πρόσωπο με ηγετικές ικανότητες υπήρξε και ο Ευρενός. Μετά το πάρσιμο της Προύσας θεωρήθηκε από τους Τούρκους ο πιο μεγάλος στρατηγός τους. Το δεξί χέρι αργότερα του Μουράτ, του πρώτου. Αυτός πήρε τα βυζαντινά κομμάτια του Αιγαίου. Του δόθηκε η εντολή να κυριεύσει και τη Μακεδονία. Πολέμησε τους Βουλγάρους και τους Σέρβους που είχαν ιδρύσει κράτη, αρπάζοντας εδάφη του Βυζαντίου. Κατάκτησε τη Θράκη και έφτασε στην Αλβανία. Η Βουλγαρία έγινε δική του και μπήκε θριαμβευτικά στη Σόφια. Όρμησε στα φρακικά κρατήδια και τα διέλυσε. Σκότωσε τον Δούκα των Αθηνών, Ατζαγιόλη. Τελικά όλη η κυρίως Ελλάδα από αυτόν, το σπουδαίο στρατηγό, κυριεύτηκε. Από τον Ευρενό δηλαδή. Η Θεσσαλία του προσφέρθηκε στη Μάριο. Είχε γη που απλωνόταν μέχρι τα έφορα παιδινά μέρη της κεντρικής Μακεδονίας. Για να κερδίσει τους αντίθασους και ζωηρούς κατοίκους της Παλαιονάουσας που ήταν κτισμένοι στις χαμηλότερες κορυφές του Βέρμιου, τους εγκατέστησε στη θέση της σημερινής Νάουσας. Ο Σουλτάνος που πολύ τον εκτιμούσε έδωσε πολλά προνόμια σε αυτούς. Πρώτον τους ελάττωσε τους φόρους και δεύτερον απαγόρευσε την παραμονή των Τούρκων στην πόλη. Επιτρεπόταν μόνο στον Κάδη και στο Βοεβόδα. Αλήθεια! Τι θα μπορούσαν να κάνουν ο Οχράν και ο Μουράτ ο πρώτος, αργότερα χωρίς την παλικαριά και τη στρατηγική ιδιοφυΐα του Ευρενού. Ο Παναγιώτης Παπαρούνης γράφει στο βιβλίο του «Τουρκοκρατία», πως σε παράδοση του 1800 αναφέρεται το γεγονός της σφαγής 2.000 αντρών που έγινε από τον Ευρενό Πασά με το ίδιο του το χέρι. Πως μπόρεσε να πραγματοποιήσει μια τέτοια πράξη. Πιστεύω πως η υπερβολή αυτή θέλει να μας κάνει να αντιληφθούμε πόσο ανελαίοι ήταν οι Τούρκοι στο καταθλιπτικό τους πέρασμα και ιδιαίτερα οι αρνησίθρησκοι. Οι νομάδες της κεντρικής Μακεδονίας λέγονταν Γιουρούκοι του Ευρενός. Υποθέτουμε πως ανήκαν στη φυλή του. Προέρχονταν από την περιοχή του Σαρουχάν και ακολούθησαν τον Γαζί Αχμέτ Ευρενό και τους απογόνους του Βοϊτάκ και Αμούρ στην καταθλιπτική προέλασή τους στη Θράκη και στη Μακεδονία. Άλλοι υποστηρίζουν πως ζούσαν ανατολικά του Πόντου. Ήταν Έλληνες και όπως οι Λαζοί, αλλά αξοπίστησαν. Εγκαταστάθηκαν σε διάφορα χωριά. Ασικλάρ, Κισαλάρ, Ασάρμπεϊ, Νιδίρ, Γιαγιακιόη και Καράμτζα. Κέντρο του θρησκευτικότητα το Γενιτζέ Βαρδάρ, Γιανιτσά, όπου είναι και ο τάφος του Ευρενού. Μια τέτοια όμως πληροφορία αναιρεί την ελληνική καταγωγή του. Οι απόγονοί του είχαν το προνόμιο και το αξίωμα του εντεταλμένου υπαλλήλου για την ύσπραξη της Σουλτανικής Δεκάτης. Αυτό ήταν το κληρονομικό του δικαίωμα. Οι περισσότεροι ιστορικοί τον θεωρούν Έλληνα εξωμότη. Και αναφέρει και άλλους εδώ πέρα, που εκείνη την εποχή συντέλεσαν πάρα πολύ στις επιτυχίες των Οθωμανών. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι οι Έλληνες από τον Σουλεϊμάν ως τον Μαχμούτ το Δεύτερο. Πλήθος δικό μας υπηρέτησαν και τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν, το μεγαλοπρεπή ή νομοθέτη. Από τους 10 υπουργούς του, οι 8 ήταν Έλληνες. Ανάμεσά τους ο περίφημος Ιμπραήμ Πασάς. Είναι και από το γνωστό σύριαλ που μας είχε έρθει από την Τουρκία, που το βλέπαν πάρα πολύ. Ελληνοχριστιανικής καταγωγής ο Ιμπραήμ Πασάς και Παργινός. Ο πατέρας του Ψαράς λεγόταν Γιάννης Μικέκας. Γεννήθηκε την ίδια χρονιά και εβδομάδα με τον Σουλεϊμάν. Ο Ιμπραήμ είχε την ατυχία να πιαστεί από κουσάρους, από πολύ μικρός, ούτε 10 χρονών δεν ήταν.
Πουλήθηκε ως δούλος σε μια Τούρκη Σαχίρα, στη Μαγνησία. Αυτή του στάθηκε σαν καλή μάνα. Της έκανε εντύπωση η ομορφιά και η ξυπνάδα του. Το μόρφωσε καλά και το έμαθε ένα μουσικό όργανο. Σε αυτή την περιοχή ζούσε πάντα ο διάδοχος του θρόνου. Γινόταν για μια περίοδο κυβερνήτης της για να εξασκηθεί στα καθήκοντα της εξουσίας. Κάποια στιγμή δύο νέοι συναντήθηκαν. Ο Οθωμανός πρίγκιπας εντυπωσιάστηκε την παρουσία του Ιμπραήμ και τον πήρε κοντά του. Τον έκανε από τους πιο προσωπικούς του ευνοούμενους. Όταν ήρθε η ώρα να σουλτανέψει, ο φίλος του γίνεται αμέσως αρχηγός των γερακοτρόφων και στη συνέχεια αποκτά μια σειρά αξιώματα. Κοιμάται στο ιδιαίτερο διαμέρισμά του, τρώνε και διασκεδάζουν μαζί. Όταν χωρίζουν, γράφουν ραβασάκια και τα στέλνουν ο ένας τον άλλον με μουγκούς υπηρέτες. Ο Σουλεϊμάν είχε ένα χαρακτήρα κλειστό, εσωστρεφή και μελαγχολικό. Η συντροφιά του νεαρού αρνησή θρησκού Έλληνα τον απελευθέρωνε. Τον έκανε να ανταποκρίνεται με σύνεση στα σχέδιά του και να παρουσιάζει την εξουσία του με ιδιαίτερο κύρος. Ο Ιμπραήμ παντρεύτηκε με τις ευλογίες του μια από τις αδερφές του. Ο γάμος ήταν ιδιαίτερα λαμπρός και μεγαλοπρεπής. Απόκτησε μεγάλη δύναμη και ανέβηκε πολύ ψηλά. Το ανέβασμά του αυτό του προκαλούσε τρόμο. Γνώριζε πόσο γρήγορα αλλάζει στην Οθωμανική αυλή η εμπιστοσύνη και η διάθεση. Έτσι, μια μέρα που διασκέδαζαν μεταξύ αστείου και σοβαρού, του είπε να μην τον ανεβάσει ψηλότερα. Φοβόταν. Η πτώση του θα είναι φοβερή και θα το συντρίψει. Ο Σουλτάνος θαύμασε την ταπεινοφροσύνη του και του ορκίστηκε πως όσες κατηγορίες και αν έλεγαν εναντίον του, δεν θα τις πίστευε. Και όσο αυτός θα βασίλευε, δεν υπήρχε περίπτωση να θανατωθεί. Έγινε μεγάλος βεζίρης και σε όλες τις εκστρατείες ήταν στο πλευρό του Σουλεϊμάν. Αυτός κατέστρεψε τη Βούδα της Ουγγαρίας και μόνο το παλάτι γλίτωσε, επειδή μέσα ήταν Οθωμανός μονάρχης. Στη Βιέννη που μάταια την πολιορκούσε και δεν μπορούσε να την πάρει, ο Ιμπραήμ το βοήθησε με διπλωματικό τρόπο. Ανακοίνωσε στους πολιορκημένους τα εξής. Ο πολυχρονεμένος μας Σουλτάνος, βλέποντας την Ανδρεία σας, αποφάσισε να σας χαρίσει τη ζωή. Δέχεται με εξαιρετικές τιμές τον διοικητή και συμφωνεί με ευνοϊκούς όρους μια παράδοση επί χάρτου. Παίρνει τα κλειδιά της πόλης συμβολικά ως σημείο ονομαστικής τουρκικής κατοχής. Τακτοποιεί τις διάφορες υποθέσεις με τους Αψβούργους με τέτοια διπλωματική τέχνη που να ικανοποιηθεί το Οθωμανικό γόητρο. Το 1530 για τρεις εβδομάδες γιορτάστηκε η περιτομή των πέντε αγοριών του Σουλεϊμάν. Δεν περιγράφεται η λαμπρότητα του εορτασμού και η ποικιλία των διασκεδάσεων. Όταν τελείωσαν οι εκδηλώσεις, ο Σουλτάνος ρώτησε τον Ιμπραήμ. Ποια κατά τη γνώμη σου ήταν η ωραιότερη γιορτή, του γάμου σου ή της περιτομής των γιών μου? Μα και βέβαια του γάμου μου, όπα τη Σάχ. Η δική μου τελετή τιμήθηκε με την παρουσία του Σουλεϊμάν, του άρχοντα της πόλης της εποχής, της αλήγησης έπαρξης του Ισλάμ, του κατόχου της Μέκκας και της Μεδίνας, του γεμόνα της Δαμασκού και της Αιγύπτου, του χαλίφη του υψηλού κατοφλίου και κυρίου της κατοικίας των Πλειάδων. Στη δική σου γιορτή, ποιος μπορούσε να παραβρεθεί που να είναι τέτοια σειράς? Ο Σουλεϊμάν αποστομώθηκε. Η θέση του Ιμπραήμ και η επιρροή του μεταξύ των ξένων ηγεμών ήταν μεγάλη και χρόνο με το χρόνο αυξάνονταν. Έπαιξε ρόλο η ελληνοχριστιανική καταγωγή του. Ο Φραγκίσκος και ο Φερδινάνδος, οι δύο βασιλιάδες της Ευρώπης, του έγραφαν προσωπικά εγκάρδια γράμματα. Οι πρεσβευτές έπαιρναν οδηγίες να συναντήσουν πρώτα αυτόν όταν φτάσουν στην πόλη. Οι ενετοί τον έλεγαν Ιμπραήμ ο μεγαλοπρεπής. Ο σαρκασμός, η ειρωνία και οι απειλές ήταν τα όπλα του στη διπλωματία. Συνέχεια έλεγε: «Εγώ με που κυβερνώ». Ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δύση, γιατί είχε πολύ καλή γνώση και ενημέρωση για τα πράγματα της Ευρώπης. Επιτυχία του ήταν η συνθήκη που έκανε με το Φραγκίσκο της Γαλλίας το 1535. Η εκστρατεία του στην Περσία σήμανε το τέλος του. Ποιος να το φανταζόταν, γύρω του έβραζε ο φθόνος. Είχε πλούτη, εξαιρετική δύναμη και φανερή προτίμηση στους χριστιανούς. Και αυτός δεν ξέχασε τις ρίζες του. Ξέχασε όμως κάτι πολύ σπουδαίο, το παρασκήνιο και την ίντρικα της αυλής. Πολλοί ήθελαν να τον εξουδετερώσουν. Ανάμεσά στους ύπουλους εχθρούς ήταν και η Ροξελάνα, Ρωσο-Ουκρανή ευνοούμενη και αργότερα σύζυγος του Σουλτάνου. Ο Ιμπραήμ κατόρθωσε να του παροδοθούν διάφορα συνοριακά περσικά οχυρά, χωρίς να πολεμήσει ιδιαίτερα. Μπήκε στην Ταβρίδα και εκεί συναντήθηκε με τον Σουλεϊμάν και μαζί κυρίευσαν τη Βαγδάτη και έκαναν θριαμβευτική είσοδο, απελευθερώνοντάς την από τους Σιήτες Πέρσες. Στην Ταβρίδα, πριν να φτάσει ο Σουλεϊμάν, ο Ιμπραήμ δέχτηκε τον τίτλο του Σουλτάνου. Του άρεσε να τον λένε Σουλτάνο Ιμπραήμ. Συνηθιζόταν σε αυτά τα μέρη και σε απλούς Κούρδους οπλαρχηγούς.
ο αρχιταμίας του Σκετέρ της Ελεπής, που κι αυτός ήταν αρνησίθρησκος Έλληνας, γιατί Σκετέρ σημαίνει Αλέξανδρος, διατάσσει την εκτέλεσή του. Πριν πεθάνει όμως έγραψε στο Σουλεϊμάν, πως συνωμοτούσε για να του πάρει την εξουσία. Αυτός πίστηκε, γιατί το σημείωμα προερχόταν από έναν ετοιμοθάνατο και είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Ήταν δυνατόν κάποιος που καρτερούσε το θάνατο να λέει ψέματα? Από κοντά κυροξελάνα που ήθελε τις εξουσίες του Ιμπραήμ. Ο Σουλεϊμάν πόνεσε και ορκίστηκε φοβερά από την προδοσία, όπως νόμιζε, του φίλου του. Τον κάλεσε σε γεύμα, όπως συχνά γινόταν. Ανυποψίαστος πήγε στο παλάτι. Έφαναν, ήπιαν, τραγούδησαν, χάρηκαν και όπως το συνήθισε ο Ιμπραήμ, κοιμήθηκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του. Το πρωί τον βρήκαν νεκρό στην είσοδο του Σαραγιού. Πάλεψε πολύ πριν στραγγαλιστεί. Ήταν παλικάρι. Την άνοιξη του 1536 δεν υπήρχε πια. Αν αυτός ήθελε να γίνει πραγματικά μονάρχης, δεν θα τον μπορούσε, γιατί είχε πλήθος ανθρώπων που τον πίστευαν σε θέσεις κλειδιά και ιδιαίτερα στο στράτευμα. Όμως, αγαπούσε πραγματικά τον Σουλεϊμάν και δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό να καταχραστεί τη φιλία του και να τον προδώσει. Αργότερα εκείνος κατάλαβε πως ο αχώριστος φίλος του ήταν αθώος και μετάνιωσε πικρά. Μετάνιωσε πικρά ο Σουλεϊμάν. Κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό του και αυξήθηκε η μελαγχολία του. Την ίδια περίπου περίοδο παρουσιάζεται και ο Χαϊρεντίν Βαρβαρόσας, η μάνα του Μυτιλινιά και λεγόταν Καταλίνα, χείρα ενός παπά. Γιακούμπο πατέρας του, χριστιανόπαιδο του παιδομαζώματος. Άλλοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως ήταν ρουμελιό της Σπαχής που εγκαταστάθηκε στη Λέσβο και πιστεύω πως έχουν δίκιο. Αυτό βγαίνει από τη διαταγή που υπαγόρευσε ο Σουλεϊμάν στο Τζαούσι Σινάν και που λεπτομερή ανάλυση κάνει ο Χατζή Κάλφας στην ιστορία του κατά θάλασσα πολέμων των Οθωμανών. Ο Γιακούμπ έφυγε από το στρατό και δούλεψε ως αγκιοπλάστης. Από τα τέσσερα του παιδιά ξεχώριζε ο Χαϊρεντίν. Ο πρωτότοκος Ισαάκ έγινε έμπορος. Οι δύο άλλοι, Ουρούτς και Ελιάς, πειράτευσαν μαζί με τον Χαϊρεντίν. Στην πολιορκία της Ρόδου σκοτώθηκε ο Ελιάς και ο Ουρούτς, εκαμαλωτίστηκε, ελευθερώθηκε με λίτρα και συνέχισε την πειρατεία. Τελικά τα αδέρφια του Ισαάκ και του Ουρούτς βρήκαν το θάνατο υπερασπιζόμενοι ένα φρούριο της περιφέρειας Τελμεζάν, Αλγέρι. Η αδερφή Βαρβαρόσα, μαζί με άλλους πειρατές, αρνησίθρισκους, Καρά, Χασάν, Καράφα, Παρπέτα, Ουλούτς, Αλή, θα επηρεάσουν το Μεσογειακό Βόρειο και θα γίνουν οι στυλοβάτες του Οθωμανικού στόλου. Ο Χαϊρεντίν αποδείχθηκε ναυτική φυσιογνωμία και η φήμη του απλώθηκε παντού. Ο τρόμος και φόβος του έγινε του Αιγαίου με έδρα του το Αλγέρι. Στη Βόρεια Αφρική τοποθέτησε φρουρές κατά μήκος των ακτών και έκανε συμμαχίες με τις αραβικές φυλές του εσωτερικού. Επιθυμώντας να φτάσει όσο γίνεται ψηλότερα, βρήκε τον τρόπο να έρθει σε επαφή με τον Σουλτάνο. Κατέθεσε στα πόδια του θησαυρούς από τις ληστείες του. Τα πλούσια δώρα του ξεπερνούσαν κάθε άλλη προσφορά οποιοδήποτε μονάρχη. Καμήλες φορτωμένες χρυσάφι, διαμαντικά και βαρύτιμα φορέματα, θηριοτροφείο με λιοντάρια και άλλα αφρικανικά ζώα. Νεαρές και όμορφες Ελληνίδες για το χαρέμι του. Η κάθε μια έφερνε για δώρο χρυσάφι και ασίμι. Νέοι που κρατούσαν στις πλάτες τους τόπια εκλεκτών υφασμάτων. Ο Σουλτάνος ενθουσιάστηκε και τον ανακήρυξε Μπεϊλέρμπεϊ της Αφρικής. Του έδωσε τα εμβλήματα του που ήταν άλογο για τα γάνη και σημαία δύο ουρών, πολλά όπλα και μια δύναμη στρατού. Όταν απειλήθηκε από τον Αντρέα Ντόρια, ο Σουλεϊμάν κάλεσε τον Βαρβαρόσα. Ένα πρωινό τον είδα να μπαίνει στα Δαρδανέλια και ύστερα στον Κεράτιο Κόλπο και με τα 40 καράβια του καταστόλιστα. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1533 γίνεται αντινάβαρχος. Είχε το δικαίωμα να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου. Το τιμάριό του για τη χρηματοδότηση του ναυτικού αποδελούνταν από 13 σατζάκια των ακτών και των νησιών του Αιγαίου μαζί με την επαρχία της Αλγερίας. 14.000 δουκάτα εισπράττει το χρόνο από τη μια μεριά, χωρίς να υπολογίσουμε και τα άλλα έσοδά του, από το εμπόριο και την πειρατεία. Οι επιδρομές του αφάνταστα καταστροφικές για τους πληθυσμούς των ελληνικών παραλίων και των νησιών. Πολιορκεί την Κέρκυρα το 1537. Το νησί έζησε τραγικές μέρες, αλλά άντεξε. Ο αρχικουρσάρος άρπαξε όμως από τα χωριά και την ύπαιθρο γενικά 20.000 ανθρώπους κάθε ηλικίας και τάξης. Ανάμεσα στους σκλάβους ήταν και η 7χρονη Καλή Καρτάνου που θα μας απασχολήσει αργότερα. Λύνει την πολιορκία και πλέει προς νότο. Πυρπολεί την Πράγα, λιλατεί τους Παξούς, την Κεφαλονιά, σκλαβώνει 13.000 κατοίκους, κατακτά τα Κύθυρα και αρπάζει 7.000 ανθρώπους. Κυριεύει την Αίγινα και σφάζει τους άντρες. Τα 4.078 γυναικόπαιδα θα πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα. Χτυπάει τη Τζιά και παίρνει 1.200 εκμαλώτους. Στρέφεται εναντίον των Κυκλάδων. Κατά αυτά την Πάρο.
Οι γέροι σκοτώνονται, οι νέοι ρίχνονται στις γαλέρες και τα γυναικόπαιδα γεμίζουν τα χαρέμια. Μόνο επιθέσεις του εναντίον της Τίνου έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Κύρια αιτία της αποτυχίας στάθηκε η γενναία αντίσταση των Τινιακών και η έλλειψη καταλλήλων λιμανιών για αποβάσεις. Το νησί σου. Βέβαια, βέβαια. Συνολικά πήγα για όλα τα νησιά 25.278 εγμαλώτες ο Βαρβαρόσας, ο Χαϊρατίν Βαρβαρόσας, ο οποίος είπαμε είχε, η μάνα του ήταν Μυτιλινιά και λεγόταν Καταλίνα, χείρα ενός παπά. Το κόστος από τις λελασίες, τις αρπαγές και τις ζημίες υπολογίζεται στα 400.000 χρυσά νομίσματα. Πολλοί από τους δούλους δεν πρόφτασαν να φτάσουν στην πόλη. Πέθαναν από τις κακουχίες. Η περίοδος αυτή για τα νησιά του Αιγαίου είναι δραματική. Τα περισσότερα ερημώνονται. Έφτασε στην Κρήτη. Λεηλατεί τα χωριά της γιατί με τις πόλεις δεν τα καταφέρνει. Υπέφερε η περιφέρεια της Σιτίας και του Λασιθίου. Συνέχισε με Κάρπαθο, Αστιπάλαια. Οι φόροι που έβαλε κράτησαν στο 19ο αιώνα. Ο Κάρολος ο πρώτος της Σικελίας και κάτω Ιταλίας προσπάθησε να αποσπάσει τον Βαρβαρόσα τον Σουλεϊμάν και να τον χρησιμοποιήσει εναντίον των Γάλλων. Οι συνεννοήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πράγα, την παραμονή της ναυμαχίας της Πρέβεζας, αλλά μάταια. Η σύγκρουση έγινε και νικητής ήταν ο Τούρκος Αντινάβαρχος. Ο συνασπισμένος χριστιανικός στόλος με τον Γενουάτη Αντρέα Ντόρια κατανικήθηκε. Βυθίστηκαν δύο γαλέρες, πιάστηκε μια τρίτη και σφάχτηκαν οι άντρες της τέταρτης. Ένα γεγονός που τον δόξασε πολύ και έγινε ο ήρωας του δυτικού Ισλάμ ήταν που κατόρθωσε να περάσει 70.000 Μαυριτανούς από την Ισπανία στην Αφρική. Ο Κάρολος πρώτος αγωνίστηκε να καταστρέψει τις βάσεις του. Στάθηκε δύσκολο και γι' αυτό απέτυχε. Ο Βαρβαρόσα συνάντησε με την καταστροφή του Ρηγίου και της Καλαβρίας. Απάντησε με την καταστροφή του Ρηγίου και της Καλαβρίας. Συνέχισε με την άλωση της Νίκαιας το 1543. Κατάκτησε δε τα μικρά νησιά τους Βενετούς στον κόλπο της Νεαπόλεως. Παραλίγο να πιάσει εγμάλωτη την ωραιότερη γυναίκα της Ιταλίας, την Ιουλία Κονσάγκα Κολόνα. Πανικόβλητη κατόρθωσε να διαφύγει μισόγυμνη έχοντας μόνο ένα υπότι για σύνοδό της. Γιατί άραγε τον σκότωσε μετά, εποφελήθηκε τις καταστάσεις ή όσοι την είδαν της έριξαν μομφή. Στο Κάπρι υπάρχει ακόμη η βίλα του, επαναστατή κίνητα που ήταν υποταγμένη σε αυτό. Ξεσηκώνονται χιλιάδες χριστιανοί εγμάλωτοι με τη βοήθεια πολλών αρνησή θρήσκων. Αρχηγός ήταν συμπότης του Αγίου Ιωάννου. Ο ξεσηκωμός αυτός ήταν υπέρ του Γερμανού αυτοκράτορα που όμως ήδη είχε προσεγγίσει τον Σουλτάνο και επαναστατημένοι, αφού δυσκόλεψαν τον Βαρβαρόσα, κατατσακίστηκαν. Έτσι βλέπουμε λοιπόν επί Σουλεϊμάν δύο ελληνικής καταγωγής μουσουλμάνους να κρατούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη στεριά ο αρχιστράτηγος Ιμπραήμ ο Παργινός και στη θάλασσα ο Χαρεντίν ο Βαρβαρόσας ο Μυτιλινιός, που ήξερε πολλές γλώσσες και βέβαια πολύ καλά ελληνικά. Όταν άραξε στην Τουλώνα, οι Γάλλοι τον υποδέχτηκαν θερμά, μια από βασιλιάς τους, Φραγκίσκος ο Ήτα, ήταν πιστός σύμμαχος των Οθωμανών. Το μόνο που ζήτησε ο Χαϊρετίν ήταν να σταματήσουν να χτυπούν οι καμπάνες, γιατί τον ενοχλούσαν στον ύπνο του. Αποσύρθηκε την ενεργό δράση στα 77 του χρόνια και πέθανε στα 80 του το 1546 φορτωμένος τιμές και δοξασμένος όσο κανείς. Ο τάφος του είναι στο Βεσικτάς, το Βυζαντινό Διπλοκιόνιο. Ο στόλος του Σουλεϊμάν φτιάχτηκε από τεχνίτες της Χίου και της Μυτιλίνης. 100 γαλέρες μεγάλες και 92 μικρότερες, 30.000 ναύτες Έλληνες ήταν στα κουμπιά και σε άλλες ειδικότητες. Το αναφέρει αυτό ο έκτακτος απεσταλμένος της Γαλινοτάτης Δημοκρατίας, Μάρκο Μίνιο. Καρφί στα μάτια του οι ανυπόταχτοι χυμαριώτες. Πάνω από έναν αιώνα προσπαθούσαν να κάψουν την αντίστασή τους οι Τούρκοι, αλλά πού να τα καταφέρουν. Το παιδί του πεδομαζώματος Αγιάς Πασάς κάνει απόβαση με τους γενιτσάρους του. Οι πατριώτες του έχουν άθλιο οπλισμό και λίγα τρόφιμα. Αποσύρονται στο Ρινά, τους χρησιμοποιούνται παρασταίνοντας τους αντιπάλους τους. Στείνοντας ενέδρες στα δυσπρόσιτα φαράγγια τους, τους περιποιήθηκαν ανάλογα. Η Πογονίτσα και η Γκόρα χόρτασαν κορμιά. Οι επιτυχίες τους εντυπωσιακές. Μερικές πηγές λένε πως έφτασαν με αντεπίθεση ως το Σουλτανικό στρατόπεδο στις εκβολές του ΑΟΟΥ. Ο χυμαριώτης Δαμιανός, προσπαθώντας να εντοπίσει και να περιπολίσει τη σκηνή του Οθωμανού Μονάρχη, έπεσε στα χέρια των γενίτσαρων και ανασκολοπίστηκε. Ο Γιαννούτζης, δρογομάνος του Σουλτάνου, πιάστηκε τους χυμαριώτες που είχαν ορμήσει στα δύο τουρκικά καράβια. Σφάχτηκαν τα πληρώματα και ο Γιαννούτζης παραδόθηκε στον Αντρέα Ντόρια. Το επεισόδιο το αναφέρει και κυρίως λόγιος Νίκανδρος Νούκιος. Και ήταν τέτοια η αντίδραση των χυμαριωτών, γιατί όταν το 1518 έγινε διοικητής Υπήρου ο Ολιάς Πασάς, αρνησίθρησκος χυμαριώτης, είχε καταφέρει ονομαστικός μόνο να συμπεριλάβει στη σουλτανική κυριαρχία τους συμπατριώτες του.
τους παρεχώρησε δε και πολλά προνόμια. Ελεύθερη οπλοφορία, απαλλαγή του προσωπικού φόρου και άλλων δικαιωμάτων και προπαντός να μην γίνεται σε αυτούς παιδομάζωμα. Όλα αυτά επικυρώθηκαν από τη Σελήνη του πρώτου 1467-1520. Όμως κινδύνευαν να τα χάσουν επί Σουλεϊμάν, γι' αυτό και πρόβαλαν ισχυρή αντίσταση. Όταν δεν άντεξαν, πέρασαν στα Εφτάνεσσα και στην Ιταλία. Επίσης, στους Έλληνες αρχιτέκτονες στηρίχθηκαν οι Οθωμανοί για να παρουσιάσουν τα δικά τους μνημεία. Ο Χριστόδουλος Βυζαντινός έκτισε το αρχικό τζαμί του Φατίχ 1463-1471 στη θέση του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Το καμάρι όμως της Αυτοκρατορίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το δικό μας, είναι ο Μυρμάρ Σινάν. Γεννήθηκε το 1491 ή 92 και σκοτώθηκε σε δυστύχημα το 1588 στα 97 του χρόνια. Μια παράδοση αναφέρει πως αυτοκτόνησε γιατί χτίζοντας το Αχμέτ Τζαμί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αρχιτεκτονικά την Αγιά Σοφιά. Είναι μύθος όμως που θέλει να τον υποτιμήσει. Ανατράφηκε ως Έλληνας και Χριστιανός μέχρι τα 21 του χρόνια. Οι γονείς του, τα αδέρφια του και όλοι οι συγγενείς παρέμειναν Έλληνες και Χριστιανοί. Αυτός δεν τους ξεχνούσε και κάθε φορά τους προστάτευε. Μάλιστα κατόρθωσε να ανακαλέσει τη μεταφορά τους στην Κύπρο, την Κεσάρια, τις Καπαδοκίες όπου ζούσαν. Πέτυχε το 1573 να εκδοθούν δύο σουλτανικές διαταγές που τους εξαιρούσαν. Σουλτάνος ήταν τότε Σελήμ ο δεύτερος, 1524-1574. Έγινε γενίτσαρος με δική του θέληση. Τον δέχτηκαν αν και είχε περάσει το όριο ηλικίας. Πήρε μέρος στις εκστρατείες του Σουλεϊμάν. Έφτιαχνε αποθήκες όπλων, γέφυρες, υδραγωγεία και αμφιρωματικά έργα. Πενιντάρης έγινε ο πρώτος βασιλικός αρχιτέκτονας και συνεργάστηκε στενά με τον μονάρχη. Τα ωραιότερα τζαμιά ήταν, είναι δικά του δημιουργήματα. Τους έδινε σοβαρή και πειθαρχημένη μορφή. Συνδύαζαν χάρη και απλότητα, δύναμη και λεπτότητα. Εξαιρετικό του έργο είναι το Σουλεϊμανιέ, το τζαμί του Σουλεϊμάν και το μαυσολείο του. Μελετούσε διαρκώς το σχέδιο της Αγίας Σοφιάς και προσπαθούσε τα αρχιτεκτονικά της στοιχεία να τα προσαρμόσει στους λατρευτικούς ναούς των Μουσουλμάνων. Το τέμενος όμως όπου αποκορυφώνεται το ταλέντο και η αισθητική του είναι της Ανδριανούπολης, που κτίστηκε το 1575. Αυτός είναι ο περίφημος Σινάν, ο πιο λαμπρός αρχιτέκτονας και ίσως ένας από τους μεγαλύτερους της ιστορίας του κόσμου. Οι χτίστες όλων αυτών των έργων και άλλων ήταν Έλληνες. Οι Μουσουλμάνοι φαίνεται πως άκουσαν τη συμβολή του μεγάλου ποιητή και φιλόσοφου Τζαλάλ Αλ-Ντίν Ρουμί που έλεγε: «Είναι προτιμότερο να έχεις Έλληνες χτίστες παρά Τούρκους». Όταν ο Σουλτάνος ήταν ο Οσμάν ο δεύτερος, 1754, αρχιτέκτονος σπουδαίος ήταν ο Σιμεών, έκτισε το τζαμί Νουρ Οσμανιέ. Η ιστορία καταγράφει το πέρασμα από την Οθωμανική υπηρεσία και του Ανδρέα Κορνάρου. Γεννημένος στην Κρήτη, ήταν απόγονος της γνωστής οικογένειας. Όταν το ανυπόταχτο νησί κατακτήθηκε, ο βεζίρης Μουσταφάς Κιουπρουλής, μαθαίνοντας τις ικανότητές του, τον απελευθέρωσε και τον πήρε κοντά του. Γερός μαθηματικός και αρχιτέκτονος οθύρωσε το Βελιγράδι και το Τεμισβάρι. Κατόρθωσε να αλλάξει τη ροή του ποταμού Μπέστη, ώστε να περνούν τα νερά του από το Τεμισβάρι, που υπέφερε το καλοκαίρι από φοβερή έλλειψη νερού. Όσο και αν προσπάθησαν άλλοι, δεν το κατάφεραν. Γι' αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο, ο Κορνάρος έπαιρνε μέχρι τέλους της ζωής του εισόδημα 4.000 γρόσια. Μετά το Βαρβαρόσα, μεγάλη μορφή στην ηγεσία του τουρκικού ναυτικού ήταν ο Ουλού Τζαλής, ατρόμητος κουρσάρος που μαζί με τον Χασάν Βάφο από την Κρήτη για μια περίοδο που συνεργάστηκαν έγινε το φόβητρο των Ενετών. Περιπολούσαν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενεργώντας επιδρομές και αποβάσεις σε βενετοκρατούμενα μέρη. Με άγγιμα 40 περίπου γαλέρων που οδηγούσε ο μεγαλοκουρσάρος αποβιβάστηκε στο Ρέθυμνο. Λεηλατήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης με την ανοχή της συμπαράστασης ενός τμήματος του ελληνικού πληθυσμού 1571. Οι δικοί μας είχαν πολύ υποφέρει από τους Βενετούς. Αργότερα έπλεψαν οι Οθωμανοί προς το Ιόνιο. Πολιορκούν τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, όμως αποτυχαίνουν. Στη Ράχη Δαλματία, αφού χόρτασαν, Λεηλασία κατέβηκαν στην Αυλώνα. Πήραν νέες ενισχύσεις και αποβιβάστηκαν στην Κέρκυρα. Το νησί Έντρομο καρτερούσε την καταστροφή του. Οι Έλληνες όμως, καβαλάριδες που υπηρετούσαν στους Ενετούς, με αρχηγό τους τον Γιώργιο Μορμόρη, τους έστησαν παγίδα, τους κατάσφαξαν. Εκεί έχασε τη ζωή του και ο Χασάν Βάφος. Και δίνοντας πάρα πολλά και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, γενικώς διαπιστώνουμε ότι σε κεντρικές και κομβικές θέσεις ήταν Έλληνες, όπως γνωρίζουμε και είναι και γνωστά όλες και στο Φανάρι, τα διοικητικά στελέχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν Έλληνες. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση,
ας πάμε στα συμπεράσματα αυτού του βιβλίου. Εκτός βέβαια και να προσθέσουμε ότι και τα ελληνικά ήταν η γλώσσα του εμπορίου που χρησιμοποιούσε η πολυεθνική αστική τάξη της αυτοκρατορίας και όχι μόνο στην αλληλογραφία αλλά και στις συνθήκες και στη διπλωματία. Όχι την καθαρεύουσα αλλά μια κάπως παραμορφωμένη με περισσότερη έμφαση στη δημοτική εκείνης της εποχής. Δύσκολη γλώσσα για μας σήμερα. Οι γραμματικοί που περιστήχησαν τους Σουλτάνους ήταν και αυτοί Έλληνες. Τι άλλο, τους ακολουθούσαν και στις εκστρατείες τους και σε κάθε μετακίνησή τους. Χρησιμοποιούνταν ως λογιστές και ως συντάκτες της διπλωματικής αλληλογραφίας. Η γλώσσα μας δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο από τους Σελτζούκους και τους Μαμελούκους, αλλά και από τους Οθωμανούς, σε κάθε περίπτωση επίσημη ή ανεπίσημη. Κυρίως από αυτούς. Σαν να βρισκόσουν σε ελληνική επικράτεια ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το αναφέρεται αυτό για να τονιστεί η αξία της γλώσσας μας. Το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, οι Έλληνες ελέγχουν ολόκληρο το εσωτερικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σχεδόν το μισό εξωτερικό. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση αυξάνει η εμπορική τους εξάπλωση και φτάνει στα 3 τέταρτα του διεθνούς εμπορίου. Ο Ρίζος Ραγκαβής, που έγινε πρεσβευτής στην πόλη το 1869, γράφει πως θαύμασε τον πατριωτισμό των Ελλήνων που υπηρετούσαν τους Τούρκους. Ενώ ενεργούσαν έτσι, ταυτόχρονα στήριζαν τους ελληνικούς πληθυσμούς. Αν δεν έμεναν στις θέσεις τους, θα χόνταν σε αυτές Αρμένοι, Εβραίοι, Τούρκοι και τότε θα ζημιώνονταν τα ελληνικά συμφέροντα. Ο Μωάμεθ με ιδιαίτερη περηφάνεια υπέγραφε ως αρχηγός των Τουρκορωμαίων. Οι περισσότεροι Σουλτάνοι είχαν μητέρες Ελληνίδες και παντρευόταν Ελληνίδες, όπως και όλοι οι αξιωματούχοι και οι κατώτεροι βαθμούχοι και οι πιο απλοί Τούρκοι. Συμπεράσματα λοιπόν. Με τη μελέτη αυτή φαίνεται πως πίσω από την τουρκική κυριαρχία ήταν πάντα η ελληνική παρουσία και εξουσία. Τι θα μπορούσαν να κάνουν όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι και άξεστοι Οθωμανοί χωρίς τους Έλληνες, χωρίς το κοφτερό μυαλό τους. Ίσως η σκλαβιά μας να ήταν πιο βαριά. Θα μπορούσε η ελευθεριά μας να έρθει πολύ νωρίτερα αν υπήρχαν περιοχές του ελληνικού χώρου και της Μικρασίας και ειδικά στα μεγάλα κέντρα που οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα. Ίσως αν δεν γινόταν η επανάσταση των Νεοτούρκων να πραγματοποιούνταν αυτό που πίστευαν ο Ιώνας Δραγούμης και ο φίλος του Σουλιώτης Νικολαίδης, δηλαδή μια ελληνοτουρκική συνομοσπονδία που θα έχει ως αποτέλεσμα με τα χρόνια την ολοκληρωτική αφομοίωση των Οθωμανών όπως έγινε με τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Αν πάλι μόνιαζαν και συνεννοούνταν οι Έλληνες που είχαν αξιώματα, θα μπορούσαν να εκδιώξουν τους δυνάστες από τον πρώτο αιώνα της σκλαβιάς τους. Ο Αθανάσιος Υψηλάδης τελειώνει την ιστορία του εξής. Οι Ρώσοι πολεμούσαν 6 χρόνια τους Οθωμανούς, 1774 και νικούσαν. Οι προφητείες έλεγαν πως 320 χρόνια μετά την άλωση, και αυτά ήταν τα χρόνια, θα αναστενόταν η βασιλεία των Ρωμαίων. Αφού αυτό δεν έγινε, δεν θα ελευθερωνόμαστε ποτέ. Και έφταιγε η επιμονή της δικής μας κακοήθειας, η ασύπνοια και προς τις προαλλήλους νησικακίας και πολλάκις και οι καταδρομές. Βλέποντας τους σημερινούς Τούρκους της Δυτικής Μικρασίας, από την Προύσα ως τα παράλια, καταλαβαίνουμε πόσο τους καλυτερέψαμε τη φυλή, πόσο ελληνικό αίμα τρέχει στις φλέβες τους, από την ανώτερη τάξη τους ως την κατώτερη. Μοιάζουν περισσότερο με εμάς και είναι πιο έξυπνοι από αυτούς που βρίσκονται στην Άγκυρα και πέρα. Πόσα από τα ήθη και τέθυμά μας τους έχουμε περάσει. Παράδειγμα, οι Αλεβίδες. Βαριά βρισιά για έναν Τούρκο είναι να τον πουν ελληνόσπορο. Το 22 δεν ήρθαν όλοι οι Μικρασιάτες στην Ελλάδα, ούτε όλοι οι Πόντιοι. Πολλοί έμειναν και προσαρμόστηκαν στις καινούργιες συνθήκες. Αλλά αξιοπιστώντας, αν κρατούσαν γενεαλογικό δέντρο, οι Οθωμανοί θα έβλεπαν πως κάποιος προπαπούς ή προγιαγιά τους ανήκαν στην ελληνική φυλή. Πρέπει να ζήσουμε εν ειρήνη κάποτε. Εμείς οι Έλληνες το θέλουμε. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Και εδώ θα τελειώσω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Με ερωτήσεις. Αν θέλει κάποιος να θέσει κάποια ερώτηση ή κάποιο προβληματισμό, ευχαρίστως. Αν επιτρέπετε να ρωτήσουμε, οι πηγές της συγγραφής είναι κάποια βιβλία, κάποιες... Ναι, είναι εδώ πέρα. Είναι η σύνοψη διαφόρων ιστοριών, Δωροθέου Μητροπολίτη Μονεμβασίας Βενετία, 1818, μια από τις πηγές, δηλαδή του, αν το ξέρετε, Δωρόθεος Μητροπολίτης Μονεμβασιάς, Χρήστου Βυζαντίου, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, του Τζοβάν Μαρία Αντζολέλο, ένας ενετός του 15ου αιώνα στην αυλή του Μεγάλου Τούρκου, ο Λόρτ Κίντρος, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Χάμερ Πουργεστάλ, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντινίδη Γεωργίου, Επιτομή Ιστορίας των Αθηνών, Δ.
Δημήτρης Κόκκινος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Υψηλάντης Κομνηνός Αθανάσιος, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από το 1453 στο 1789, Βακαλόπουλος Απόστολος, που είναι γνωστός ιστορικός, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Παναγιώτης Παπαρούνης, Τουρκοκρατία, Δούκας, το έργο του Γύρω από την Άλωση είναι χωρίς τίτλο, Φρατζής Γεώργιος, Χρονικό, Παναγιώτη Κανελόπουλου, γεννήθηκα το 1402, είναι ένα από τα γνωστά του βιβλιοθούρμα Κανελόπουλου. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Ανδρέα Βακαλόπουλου. Σπύρος Βριώνης, Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού. Εκδοτική Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Κώστας του Παρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τάχη Τσονίδη, Το Γέρος Καρλατοδωρή. Δημητρίου Σκαρλάτου, Σούτσου, Οι Έλληνες Ηγεμόνες Βλαχίας Μολδαβίας. Αυτές είναι οι πηγές που είχε αντλήσει. Τώρα η μητέρα σα ζει. Ναι, δόξα τω Θεώ. Να τη χαίρεστε, συγχαρητήρια. Έχει πολλές λεπτομέρειες, δεν μπορούσα να σα το πω, αλλά. Η επίδραση των Ελλήνων και μιλάγανε και ελληνικά πλέον. Καταρχάρηκα. Είσαι από το βίντεο, είσαι από το βίντεο. Ότι ακόμα και αυτή ας πούμε, η χρυσιά που λένε το άσυχτήρ είναι το ελληνικό σε εκτήρο. Ναι, ναι. Και το καρδάσι που λένε είναι από το καρδιακό φίλο. Ναι. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Και εμείς έχουμε πάρει τουρκικές λέξεις, αλλά και αυτοί πολύ περισσότερες ελληνικές λέξεις. Και πολλοί λένε ότι η τουρκική γλώσσα ήταν έχει πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία. Είναι σε έναν βαθμό πολύ επηρεασμένη. Αλλά... Ο Ταρονίδης που λες είναι Ερμένης. Ναι. Εντάξει. Και όταν ήρθαν και καταλάβαν τον Πιζάντα, δεν καταλάβαν την Ελλάδα. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταλάβαν. Εντάξει. Και οι Έλληνες. Εντάξει, οι πηγές πάντως είναι πηγές από όλες τις πλευρές της Ρωμιοσύνης που απαρτίζονταν το, το παλιό Βυζάντιο μετά όλους και ανθρώπους που πήγαν εκεί και ζήσανε από χρονικά. Είναι πηγές, θα λέγαμε, ευρύτερες πηγές. Και από ξένους και από Έλληνες και από Αρμένιους και από... Αλλά είναι από πολύ γνωστούς συγγραφείς, από το σημείο που πάρει. Απλά λέω αυτοί που αφομοιώθηκαν και γίνανε αυτοί δεν ήταν ακριβώς Έλληνες. Κάποιοι ήταν Έλληνες. Εννοείς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Βυζαντινοί που γίνανε μέρος του στρατηγή τα λοιπά δεν ήταν ακριβώς Έλληνες. Κάποιοι ήταν Έλληνες. Ναι, εδώ αναφέρουμε όμως τους Έλληνες που γίνανε. Δεν αναφέρουμε τόσο τους Έλληνες. Σαν Οταρονίδης είναι Αναφέρουμε, εδώ σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται οι Έλληνες οι οποίοι ας πούμε, επηρέασαν και σε κομβικά σημεία την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πιθανόν να υπήρχαν και κάποιοι άλλοι εθνικότητες, αλλά όλοι εκφράζανε σε ένα βαθμό τη Ρωμιοσύνη. Ήταν μέρος του Βυζαντίου, του παλιού Βυζαντίου. Κατά κάποιο τρόπο. Άλλο, συγχαρητήρια εγώ. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο να προσθέσεις. Κάτι για τη μητέρα σου θα πεις. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι όπως ας πούμε οι Οθωμανοί για τουριστικούς λόγους και διπλωματικούς αξιοποιούν το βυζαντινό μας παρελθόν, ναι. Γιατί την Κωνσταντινούπολη τη χρησιμοποιούν και μάλιστα είχα πάει και στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη και είδα εστιατόριο που λεγόταν Αγιά Σοφιά. Έτσι και εμείς πρέπει να μπορούμε να αξιοποιούμε προς όφελος δικό μας, γιατί το αξίζουμε και την Οθωμανική περίοδο παρά την πλευρά ότι υπήρχε καταπίεση, υπήρχε τουρκοκρατία. Υπήρχε όμως και ελληνική διοίκηση, γι' αυτό πρέπει να και, όπως λέμε, και ελληνική γλώσσα όπως και στο εμπόριο και τα λοιπά. Ωραία, κάτι για τη μητέρα σου. Επηρεάσαμε καθοριστικά την επιτυχία της σε έναν βαθμό. Ωραία. Κάτι για τη μητέρα σου θα πεις. Εντάξει, δεν θα ήθελα να προσθέσω, είχα πει στην αρχή, είχα πει κάποια πράγματα για τη μητέρα μου. Εντάξει, είναι πολύ γραφότατη, έχει γράψει πολλά βιβλία ιστορικά και εξακολουθεί να γράφει διάφορες μελέτες. Και αυτή ήταν μια μελέτη που είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι πάρα πολύ γνωστό ευρύτερα ότι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ένα μεγάλο βαθμό μας ανήκει ως Έλληνες. Δεν είναι μόνο το αρνητικό της στοιχείο, υπάρχει και ένα θετικό πρόσημο σε αυτό. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ για που με ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Το βιβλίο τιμάται στα 8 ευρώ.